Γεια σας. Θα φτιάξουμε σήμερα μακαρόνια με σόγια. Ξανά. Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξω μακαρόνια με σόγια. Η σόγια είναι κάτι σαν κοιμάς, τέλος πάντων, ξέρετε. Και θα ξεκινήσουμε με τη σόγια. Συγγνώμη. Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε μακαρόνια με σόγια. Είναι η σόγια σαν το κυμά και να σας δείξουμε λίγο τα υλικά. Τι θα χρειαστείτε. Μία σόγια. Ένα πακετάκι μαύρα μακαρόνια, όποιος θέλει βάζει και άσπρα, εγώ προτιμώ τα μαύρα. Ένα κρεμμύδι και λίγο σκόρδο. Μία ντομάτα. Φυσικά θα χρειαστούμε και λάδι. Αλάτι και όποιος θέλει βάζει και μπαχάρια και τα λοιπά. Επίσης θα χρειαστούμε και την κατσαρόλα μας και ένα κυβάκι λαχανικών. Έχουμε βράσει εδώ το νερό και... It was at this moment that he knew. He fucked up. Είναι η γάτα στο τραπέζι. Έχω ρίξει εδώ τη σόγια και τον κύβο λαχανικών και τα έχω ανακατέψει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά. Και σε λίγο θα τα βγάλουμε και θα τα σουρώσουμε σε ένα σουρωτήρι και μετά θα τα ρίξουμε τσιγαρίζοντας λίγο το κρεμμύδι, το σκόρδο και την ντομάτα και τα μπαχαρικά που θέλουμε, δάφνη και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τώρα περιμένουμε μέχρι να βράσει λίγο η σόγια, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα σας δείξω κάποια μπαχαρικά που μπορείτε να βάλετε κι εσείς και που θα βάλω εγώ τέλος πάντων. Θα βάλουμε λίγο πιπεράκι. Τύλα δάφνης, ένα φύλλο και πιπέρι σκέτο, απλό πιπέρι, σαν αυτό. Θα σας έλεγα μοσχοκάριδο και κανέλα να μην βάλετε γιατί πέφτουν λίγο βαριά και θα γίνει λίγο βαρύ το φαΐ σας, άμα θέλετε βάλτε. Επίσης θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Θα τα τρίψουμε όλα αυτά, το κρεμμύδι, την ντομάτα και το σκόρδο, στο τρίφτη. Άρα βγάζουμε και το τρίφτη. Και εντάξει, φυσικά λίγο λατάκι. Η σόγια, από ό,τι βλέπετε, βράζει. Έχει πάρει λίγο το χρώμα της. Έχω βγάλει εδώ μια κατσαρόλα που θα της ρίξω και νερό και σε λίγο θα ανάψω και το μάτι. Αυτή είναι για τα μακαρόνια. Έριξα το νερό, έχω ανάψει και το μάτι στο 8 και τώρα περιμένουμε να γίνει το νερό. Μέχρι όμως να γίνει, εγώ θα σας δείξω το γάτο μου, τον Τρίφωνα. Αχούτο. Αχ, το μωρέ. Ωραία. Εντάξει, θα πλύνει τα χέρια μου μετά. Ψυχή. Σου μύρισε η σόγια. Κοριτσάκι μου. Moments later. Of course, Maria. And then just hide. Τη σόγια τη σβήσαμε, έχει γίνει. Και τώρα θα ρίξουμε να βράσουν τα μακαρόνια. Λοιπόν, δεν είναι πολλά τα μακαρόνια από ό,τι βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Τα μακαρόνια έβρασαν. Για την ακρίβεια, παράβρασαν. Η σόγια έγινε. Και για να είμαι ειλικρινής, το μόνο ωραίο εδώ μέσα σε αυτή την ιστορία, τελικά, είναι το τυρί. Τα μακαρόνια είναι λασπωμένα, η σόγια είναι στεγνή, δεν έχει καθόλου νερό, καθόλου σάλτσα. Γενικά το φαΐ μου είναι μια ιδέα, σύν μια αποτυχία, σαν το χθεσινό τον αρακά. Παιδιά, σκέτη λάσπη. Αποτυχία. Τα έβρασα 20 λεπτά. Χάλια, θέλω να δοκιμάσω λίγο και τη σόγια. Κάπως καλύτερη, τρώγεται η σόγια. Τέλος πάντων. Σκέτη αποτυχία, όπως και τον αρακά. Τα είδατε και στα post μου στο Facebook και λέω αύριο θα φτιάξω μακαρόνια με κυμά. Με σόγια. Και έγραψα και ένα ουχόχ. Ναι, καλά το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων. Καλή όρεξη.